Μέρο των μαχητικών τη Λευκορωσικής Αεροπορία απέκτησε την δυνατότητα να χτυπήσει με πυρηνικά όπλα, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσο Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοηγού. Ο Σοηγού συγκεκριμένα είπε σε θεματική διάσκεψη με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων τη Ρωσική Ομοσπονδία, μερικά από τα λευκορωσικά επιθετικά αεροσκάφη απέκτησαν την ικανότητα να χτυπούν εχθρικού στόχου με πυρηνικά όπλα, Επιπλέον, στον Λευκορωσικό στρατό παραδόθηκαν συστήματα Ισκαντέρ M, τα οποία μπορούν να εκτοξεύσουν πυρηνικού πυράβλου. Όπω τόνισε ο επικεφαλή του Υπουργείου Άμυνα, αυτό γίνεται ω απάντηση στην αύξηση τη πολεμική ετοιμότητα των συνδυασμένων δυνάμεων του ΝΑΤΟ και στην εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων των δυνάμεων τη Συμμαχία κοντά στα σύνορα Ρωσία και Λευκορωσία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει όχι μόνο κλιμάκωση μεταξύ τη Δύση και τη Ρωσία, αλλά και ότι η Λευκορωσία πλέον αποτελεί ενιαίο έδαφο με τη Ρωσική Ομοσπονδία, αφού η Ρωσική άμυνα ξεκινάει πλέον από τα Λευκορωσικά σύνορα. Είναι μια άμεση απάντηση τη Μόσχα στην ένταξη τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ. Ο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γέντ Στόντεμπεργκ, προσερχόμενο στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, δήλωσε πω η Φινλανδία γίνεται σήμερα επίσημα το 31ο μέλο του ΝΑΤΟ, τονίζοντα ότι αυτό θα κάνει τη Φινλανδία περισσότερο ασφαλή και το ΝΑΤΟ πιο ισχυρό.